Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Κράπ Ταξιδευτές. Στο σημερινό βίντεο θα ταξιδέψουμε στο καρναβάλι της Βενετίας. Το καρναβάλι της Βενετίας είναι διάσημο τόσο για τις υπέροχες στολές του, αλλά και για τις πολυφημισμένες βενετσιάνικες μάσκες. Οι εντυπωσιακές βενετσιάνικες μάσκες είναι γνωστές ανά τον κόσμο, ενώ τεχνίτες όλο τον χρόνο προσπαθούν να δημιουργήσουν πρωτότυπες βενετσιάνικες μάσκες χρησιμοποιώντας υφάσματα, κρυστάλλους, υγρογελί. Οι μάσκες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις βενετσιάνικες μάσκες της αποκριάς, αλλά και τις μάσκες της Commedia dell'arte, του θεάτρου της Βορείας Ιταλίας. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πως μπορούμε με εύκολο τρόπο να φτιάξουμε μία μάσκα στα πρότυπα των βενετσιάνικων μασκών χρησιμοποιώντας απλά υλικά. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε ένα χάρτινο πιατάκι, χαρτονάκια, ψαλίδι, ένα γλωσσοπίεστρο, κόλλα, μαρκαδόρο και χρώματα. Ξεκινάμε σχεδιάζοντας τη μάσκα μας στο χάρτινο πιατάκι. Αυτό εδώ είναι το κομμάτι το οποίο θα κρατήσω και τώρα θα σχεδιάσω και τα μάτια. Και τώρα κόβουμε. Αφού έχουμε κόψει, επιλέγουμε ένα χρώμα της αρεσκίας μας για να ζωγραφίσουμε τη μάσκα. Μπορούμε, αν θέλουμε, να την κάνουμε και δίχρωμη. Για πιο έντονο αποτέλεσμα στο χρώμα, μπορούμε να το περάσουμε και άλλα χέρια. Το αφήνουμε να στεγνώσει. Εάν έχουμε φτερά, μπορούμε να διακοσμήσουμε τη μάσκα μας με φτερά. Αλλιώς θα δημιουργήσουμε με το χαρτόνι. Θα σχεδιάσω κάτι το οποίο θα μοιάζει με φύλλο. Αυτό είναι το σχέδιο και μπορώ να το κάνω σε ό,τι χρώματα χαρτόνι επιθυμώ και σε ό,τι μεγέθη επίσης. Και στη συνέχεια θα τα κόψουμε. Όταν η μάσκα μου θα έχει στεγνώσει και θα έχω κόψει τα φύλλα, ξεκινάω να κολλάω. Για να είναι πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, μπορώ είτε να κολλήσω κουμπάκια ή αστεράκια, είτε αλλιώς να κάνω διάφορα σχέδια. Και λεπτομέρειες που θεωρώ ότι θα δώσουν ομορφιά στη μάσκα μου. Όταν θα έχω τελειώσει με τη διακόσμησή της, έχει έρθει η ώρα που θα τοποθετήσουμε το γλωσσοπίεστρο από το οποίο θα την κρατάμε. Θα βάλουμε κόλλα και θα το τοποθετήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Η κατασκευή μας λοιπόν είναι έτοιμη. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρείτε εύκολο να το φτιάξετε. Μην ξεχνάτε ότι στο κανάλι του ΚΘΑΠ ανεβαίνουν βίντεο από κατασκευές αλλά και παιχνίδια που θα μπορούσατε να παίξετε στο σπίτι. Σας φιλώ γλυκά και τα λέμε σε επόμενο βίντεο!